Χθες περιμέναμε όλοι στην πρόσκληση που μας έστειλε ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταλούμης να έχουμε ως τακτικό θέμα για να συζητήσουμε τον απολογισμό του ορειβατικού, κάτι το οποίο έχει ζητηθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνεδριάσεων και από μένα προσωπικά αλλά και από την παράταξη πολλές φορές, ο απολογισμός των χρημάτων που ο Δήμος χρηματοδότησε μέσω επιχορήγησης στον Ορειβατικό Σύλλογο Τρυπόλεως. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 35.000 ευρώ και μετά από καταγγελίες που έγιναν και μέσα στον ίδιο τον Ορειβατικό στην Γενική του Συνέλευση αλλά και ανώνυμες στην παράταξή μας, επιδιώξαμε τη συζήτηση σε τακτικό θέμα για να γνωρίζει ο κόσμος πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Γιατί αυτά τα χρήματα μπορεί εμείς να τα δίνουμε επιχορήγηση, αλλά είναι των δημοτών. Παρ' όλα αυτά, προς έκπληξη όλων μας, δεν υπήρχε τακτικό θέμα στη συνεδρίαση, δεν υπήρχε στα θέματά μας, οπότε πιστεύαμε ότι θα συζητηθεί σε κάποια άλλη συνεδρίαση. Όμως υπήρχε αντιπροσωπεία του Ορειβατικού και μάλιστα ο κύριος πρόεδρος έβγαλε ένα πακέτο χαρτιά γύρω στα 20 έγγραφα, τα οποία τα έδωσε στον Δήμαρχο και θέσανε θέμα να συζητηθεί ο απολογισμός του Ορειβατικού, κάτι το οποίο εμείς δεν είχαμε κανένα έγγραφο και κανένα παραστατικό από αυτά που είχαν φέρει. Άρα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ήταν έτοιμοι να συζητήσουν ένα θέμα χωρίς στοιχεία και γι' αυτό και ζήτησα να αναβληθεί το θέμα, να μοιραστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, αλλά και ο απολογισμός του Ορειβατικού σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, έτσι ώστε να γίνει μια καλύτερη και πιο επικοδομητική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, μας συζητήθηκε λίγο το θέμα. Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Ορειβατικού για το πρόσφατο γεγονός ότι υπάρχει μια κατάσχεση μηχανημάτων αλλά και του Αρκτούρου, του αναβατήρα δηλαδή, και της γεννήτριας από κάποιον ιδιώτη που όφυλαν νωρίτερα, που του όφυλαν χρήματα. Άρα το θέμα που συζητήθηκε για να γνωρίζει ο κόσμος είναι αν θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό αυτό το Σαββατοκύριακο και γιατί δεν λειτουργήσε τα προηγούμενα δύο Σαββατοκύριακα. Είναι γεγονός ότι πέρσι ήταν μια χρονιά πάρα πολύ καλή, αλλά και καιρικών συνθήκων, αλλά και οργάνωσης. Αν εξαιρέσουμε τις καταγγελίες των επιχειρηματιών, περισσότερο του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Λεβηδίου, αλλά και Μαντινίας, όπου κανείς δεν κατάλαβε αυτούς τους 50.000 επισκέπτες που ήρθαν στο μαγαζί τους ή στην επιχείρησή τους. Γιατί υποτίθεται ότι εμείς επιχορηγούμε ένα σωματείο που έχει ιδιοκτησία στο βουνό, να κάνει τα χρήματα αυτά, να προσπαθήσει να τα αξιοποιήσει σε υποδομές και από εκεί και μετά με την άφιξη του κόσμου να γυρίσει στον αναπτυξιακό τομέα που να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις και έτσι ο Δήμος να έχει έσοδα μέσω των δημοτικών τελών. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε σε καμία περίπτωση πέρσι. Είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί. Ήταν και ο Δήμαρχος παρόν σε μια διαδικασία που είχε γίνει με τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, όπου όλοι το έφτασαν τα παράπονά τους. Και δυστυχώς φτάνουμε πάλι φέτος να έρχεται ο Ορειβατικός με θρασίτητα και να το τονίζει ο Δήμαρχος να ζητάει νέα επιχορήγηση, χωρίς να έχει κάνει απολογισμό της προηγούμενης, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα τρελό, αλλά τρελό πάρτι που έγινε στο βουνό πέρσι, με συγκεκριμένους επιχειρηματίες που έβγαλαν συγκεκριμένα χρήματα εις βάρος των δημοτών, αλλά ίσως και του ίδιου του Ορειβατικού. Κάτι το οποίο είναι ένα δικό τους θέμα που εμάς μας αφορά. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έφτασε η στιγμή ο Ορειβατικός σε αυτή την ιδιοκτησία τη μικρή που έχει επάνω στο βουνό, ότι πρέπει να την παραχωρήσει στο Δήμο της Τρίπολης, από τη στιγμή που ο Δήμος επιχορηγεί και δίνει τα χρήματα των δημοτών, και να το διαχειριστεί αποκλειστικά ο Δήμος της Τρίπολης με ευθύνη δικιά του και ίσως και με τη συνεργασία, λόγω της εμπειρίας που έχουν στο βουνό, του Ορειβατικού. Αλλά δεν μπορεί ένα σωματείο να λιμένεται εδώ και 35 χρόνια το βουνό, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να το δίνουν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι άφησαν χρέη και καλείται πάντοτε ο Δήμος να τα πληρώσει και να έρχονται επιχορηγήσεις παλιές και καινούργιες για να ουσιαστικά επιχορηγούμε ιδιώτες για να βγάζουν αυτοί χρήματα. Εμείς θα επιχορηγούμε τις υποδομές. Ακούσαμε χτες ότι υπάρχουν και υποδομές και πολλά χρήματα δαπανήθηκαν και από τον πρώην Δήμο Λεβηδίου. Αυτά ανήκουν στο Δήμο, ανήκουν στους δημότες, να μπορούν να τα επισκέπτονται με χαμηλό κόστος και να υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή, γιατί είναι το μοναδικό τουριστικό προϊόν που έχουμε το χειμώνα που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τον τόπο μας.